Hello, hello, hello. Τι σα έχω σήμερα. Σήμερα σα έχω γευστικά νέφαλα μου. Σήμερα σα έχω μια σειρά γρόσσα και Vape την νεφαλό. Η οποία μα έρχεται από τη μακρινή Κρήτη. Δυστυχώ για μένα που είμαι στην Κομωτινή Κρήτη, μου μοιάζει μακρινή. Κάπω πρέπει να γίνουν αυτέ οι δύο περιοχέ, αυτό είναι πολύ πιο κοντά. Και όπω είπα, είναι μια σειρά από την Κρήτη και πιο συγκεκριμένα από το Ηράκλειο και ακόμη πιο συγκεκριμένα από το κατάστημα WeSig. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφορά και για αυτά τα υγρά. Έχουμε λοιπόν 9 πρωτασούλε, 9 Shaken Vape. Θα τι δούμε ένα-ένα εννοείται. Και α ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Το καθένα λοιπόν, παιδιά, έχει από μια ονομασία. Δε. Η ονομασία του λοιπόν είναι μια τοπική λέξη και δεν θα μπορούσε να ήταν πιο ταιριαστή γιατί εάν δοκιμάσετε τα υγρά, οι γεύσει του, οι αποχρώσει του, ο τρόπο που οι πρώτε ύλε δεν ξέρω που δίνονται που έχουν την Κρήτη μέσα του. Αν έχετε πάει Κρήτη, αν έχετε δοκιμάσει εκεί πέρα τοπική κουζίνα, τοπικά ε, και δοκιμάστε και τα υγρά και πρέπει να τα δοκιμάσετε, θα δείτε ότι όντω μέσα οι γεύσει του κρύβουν την Κρήτη. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό και κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Τα υγρά στο site μέσα στο καθένα προτείνει κάποιου χρόνου ορίμανση. Εγώ σα ορισμένα, θα σα πω κάποιου διαφορετικού να δοκιμάσετε και τα έχω αφήσει όλα πάνω από 20 μέρε. Είναι 21 με 22 ημέρε. Δεν είναι ότι τα άφησα τόσο πολύ γιατί δεν τα χρειάζονται. Είναι ότι τα άφησα τόσο πολύ γιατί τώρα έσαι αξιωμένο από τη ρακή που μου στείλει ο Νικόλα μαζί δώρο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καλό να τα αφήσετε να οριμάσουν πάρα πολύ. Οι ορισμένα θέλουν σίγουρα τα 20 ημεράκι του για να οριμάσουν και να δώσουν το σωστό χαρακτήρα, να δώσουν αυτό που είχε κατασκευαστεί στο μυαλό του όταν τα φτιαχνε. Οπότε πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα καπνικά. Η σειρά έχει τρία καπνικά. Το πρώτο καπνικό είναι το αμάλαγο. Το αμάλαγο μα λέει στο site την περιγραφή ότι είναι το απείραχτο, το απαράλλαχτο. Ότι είναι ένα ιδιαίτερο καπνικό υγρό με γλυκέ νότες στην επίγευση, ιδανικό για τη βραδινή μα έξοδο. Το αμάλαγο λοιπόν, παιδιά, είναι ένα διακριτικό καπνικό. Είναι αυτό που λέει, είναι ένα καπνικό υγρό με γλυκε νοτες νότια, αλλά είναι πάρα πολύ διακριτικό. Βάσει RY4, έχει μια γλύκα με την καμένη ζάχαρη κτλ. Αλλά είναι πάρα πολύ διακριτικό. Είναι για ολοήμερο πραγματικά ό,τι πρέπει. Είναι ορισμό του δεν θα σα κουράσει. Ε, ταιριάζει για τη βραδινή έξοδο, έχει αυτή διακριτική γλυκά που αφήνει στο τέλο. Ταιριάζει και με το καφέ που έχω δοκιμάσει και με το φαγητό που το έχω δοκιμάσει. Είναι για μένα καπνικό που ταιριάζει και σε μένα και γενικά το θεωρώ ένα πάρα πολύ καλό καπνικό. Και πάμε να περάσουμε στο επόμενο καπνικό το οποίο είναι το αλάργο. Το αλάργο μα λέει στην περιγραφή στο site ότι σημαίνει μακριά. Ότι συνδυάζει λατρεμένε γεύσει από μακριά. Ινδική καρύδα, βελγική μαύρη σοκολάτα, καραμελωμένο βούτυρο, κρέμα και τουρκικά καπνά. Από όλα αυτά, παιδιά, μου τα βγάλε εμένα σχεδόν όλα. Μου βγάλε την καρίδα, μου βγάλε τη σοκολάτα, μου βγάλε την κρέμα μου βγάλει το καπνικό. Είναι ένα γλυκό καπνικό. Είναι ένα καπνικό, όχι τόσο βαρύ για να το ταιριάξει με φαγητά, καφέδε κλπ. Είναι ένα αναλογήμερο καπνικό. Συγκεκριμένα για αυτού που δεν είναι του καπνικού, να το δοκιμάσουν, θα του αρέσει πάρα πολύ. Και πραγματικά και αυτό μαζί με το αμάλαγο για διαφορετικού λόγου το καθένα μου αρέσανε και τα χρησιμοποιώ για ολοήμερα. Και πάμε να περάσουμε στο τρίτο καπνικό, στο άθο. Άθο μα λέει ότι σημαίνει στα. Και συνεχίζει η και μα λέει ότι άθο είναι ένα ιδιαίτερο καπνικό, ιδανικό προσπαθήσουν να κόψουν το τσιγάρο. Και παιδιά πραγματικά είναι ένα ιδιαίτερο βαρύ καπνικό. Ο καπνό θυμίζει καπνό πίπα. Δηλαδή, τον έχω συναντήσει σε άλλα υγρά τα οποία υποτίθεται ότι στο προφίλ του έχουν καπνό πίπα. Είναι όντω για αυτού που θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα και θέλουν να ξεκινήσουν το άτμισμα. Από ό,τι μαθαίνω, σε αυτή την κατηγορία κάνει θράψη, αλλά για μένα, παιδιά, δεν είναι. Δεν μπόρεσα να το κάνω. Η μόνη περίπτωση είναι ένα απόγευμα που κατάφερα και το έκανα αυτή. Στο τραπέζι λοιπόν που συνέχισε μετά κατάφερα και έκανα ένα-δυο τανκάκια. Αλλά μέχρι εκεί δεν το μπόρεσα ούτε για λοήμερο, δεν το μπόρεσα ούτε ούτε για το φαγητό μου, ούτε για. Δεν, δεν, δεν. δεν είμαι ιδιαίτερα του καπνικού. Τα καπνικά μου θέλω είτε να είναι είτε γλυκά για αλλοήμερα, είτε ελαφριά για μαζί με το φαγητό κτλ. Αυτό έχει εμένα δεν μου κάτσει προσωπικά καθόλου. Άλλωστε, έχω φύγει από τη φάση εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό που θέλω να σταματήσω το κάπνισμα και για μένα δεν. Πολύ βαρύ. Γι' αυτό προορίζεται και γι' αυτό που λέει η περιγραφή του. Να κόψει το κάπνισμα και να ξεκινήσει το άντμισμα είναι ότι πρέπει, αλλά για μένα δεν. Και πάμε λοιπόν να περάσουμε μετά στο ξαθέρι. Το ξαθέρι μα λέει ότι είναι το πιο εκλεκτό. Επίση, μα λέει ότι πρέπει να από μια παραδοσιακή συνταγή με λικέρ λεμονιού, που σίγουρα θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον μα. Και επειδή αυτό είναι το πρώτο υγρό που μπορώ να πω ότι ταιριάζει στην περιγραφή που έδωσα πριν, ότι μέσα τα υγρά κλείνουν την Κρήτη. Το λικέρ που λέτε θα το δώσει στι 20 μέρε και μετά. Πιο πριν, μην περιμένετε να πάρετε λικέρ. Και μην περιμένετε να πάρετε λικέρ όπω έχετε στο μυαλό σα για λικέρ. Θα πάρετε το λεμονάκι και θα πάρετε ένα είδο ρακή. Ένα είδο. Δεν ξέρω αν υπάρχει τοπικό λικέρ εκεί πέρα το οποίο θυμίζει ρακή, αλλά πραγματικά είναι το αλκοόλ εδώ μέσα, θυμίζει Κρήτη Θυμίζει ρακή, θυμίζει τσικουδιά και είναι φανταστικό. Πραγματικά είναι φανταστικό. Χονδρικά θυμίζει λιμοντσέλο, το αλκοόλ η γεύση είναι έντονα τοπική. Το λεμόνι υπάρχει εκεί πέρα, είναι σωστό. Υπάρχει μια γλυκιά γλύκα στην εκνοή. Και όλα αυτά που σα είπα μου δόθηκαν στο 20η μέρο και είναι παιδιά πάρα, πάρα πολύ ωραίο ε, και για ολοήμερο, για του πιο μερακλίδε του αλκοολικού φίλου μα. Δεν υπάρχει ντροπή. Τόσο αγαπάει ένα από εσά. Αλλά ναι, πέρα από την πλάκα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δοσμένο υγρό. Γιατί όπω σα είπα, είναι λίγο διαφορετικά δοσμένο. Και πάμε να περάσουμε στο ρέτι. Το ρέτι λοιπόν μα λέει ότι είναι το κέρασμα, το τρατάρισμα. Αναφέρει από κάτω ότι είναι ένα κρεμόδε καραμελεμένο κέικ με φρουτένιο επίγευση. Και αυτό, παιδιά, έχει λίγο από την Κρήτη μέσα του. Λίγο γεύση του είναι ιδιαίτερη. Αν έχω φρουτένιο καραμελεμένο κέικ. Προσέξτε, δεν λέω ότι είναι κακό. Λέω ότι είναι ωραίο το ότι είναι διαφορετικό. Είναι ωραίο ότι είναι δοσμένο διαφορετικά. Ωραίο το ότι έχει μια διαφορετική. Απόχρωση, αν μπορώ να το πούμε. Το φρουτένιο κομμάτι μου βγάζει πολύ ανανά. Και κάτι ακόμα. Το κάτι ακόμα δεν μπορώ να το pinpoint ακριβώ. Στο κέικ μου βγαίνει ζύμη πολύ διακριτικά, μου βγαίνει έτσι μια καραμέλα, ένα τέτοιο. Και ζύμη, αλλά μην νομίζετε ότι θα κλείσει τα μάτια σα και θα σε έρθει έντονη ζύμη, ζύμη κέικ. Είναι πολύ διακριτικό και αυτό κάπου λίγο πίσω. Κάπου λίγο πίσω. Και αυτό 20 ημέρε οριμασμένο. Και αυτό αν μπορούσε να δώσει πιο έντονο το κέικ, θα ήταν ακόμη πιο ωραίο. Σε εμένα προσωπικά θα μάρει ακόμη πιο πολύ. Και πάμε να περάσουμε στη ζελίτα. Η ζελίτα μα λέει ότι είναι το αγαπημένο παραδοσιακό ψυχτικό τη Κρήτη. Γεύση μπανάνα σε φόρτο καραμέλα με πλούσιο ανθρακικό. Είναι γεύση μπανάνα, είναι καραμέλα και το ανθρακικό δεν. Μου προσωμιάζει ανθρακικό. Μου προσωμιάζει όμω ότι αυτό το πράγμα είναι ρόφημα, ότι είναι χυμό, ότι η μπανάνα δεν είναι μπανάνα γλυκού, δεν είναι μπανάνα που θα πάρει σε κρέπα και κτλ. Είναι μπανάνα που θα πάρει σε ένα χυμό, σε ένα αναψυκτικό. Η καραμέλα το ίδιο. Και. Παιδιά, τώρα το καλοκαίρι, για ολόήμερο αυτό το έχω ξεχωρίσει. Είναι φανταστικό. Παρότι το ότι έχει μπανάνα μέσα. Αυτό που αναφέρει το ανθρακικό βγάζει πάρα πολύ ωραία την ψευδέστηση του. του ποτού, του ανθρακικού, του χυμού, του δροσιστικού. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό και δροσερό για καλοκαίρι. Και αυτό, παιδιά, ο τρόπο που είναι δοσμένο έχει μέσα Κρήτη, έχει πραγματικά το νησί μέσα του. Έχει ποτό, το οποίο πραγματικά. ποτό. Χυμό, ρόφημα. τέλο πάντων. Πού θα το βρει στην Κρήτη που κλείνει τα μάτια και σου βγάζει Κρήτη. Και πάμε να περάσουμε στη Χούμελη. Η Χούμελη μα λέει ότι είναι το πολύ γλυκό. Μα λέει ότι είναι ένα συνδυασμό παραδοσιακή κρέμα και καρμελωμένο βούτυρο με μικρέ νότε από γλυκιά φράουλα. Πήρα τι νότε τη γλυκιά φράουλα, διακριτικέ, αλλά τι πήρα. Λίγο διαφορετικά δοσμένη και εδώ πέρα η φράουλα καλό αυτό. Βγαίνει πολύ φρούτο, βγαίνει πολύ φράουλα, φρούτο φράουλα, όχι γλυκισμα φράουλα, γλυκό φράουλα. Ε, βγαίνει το φρούτο ή φράουλα. Τώρα τι κρέμε και τα βούτυρα δεν τα πολύ πήρα. Ψιλοδιακριτικό υγρό στο σύνολό του. Δεν με πολύ ενθουσίαζε γιατί του είπαμε τι φράουλε λίγο. Δεν τα πάω και ιδιαίτερα καλά. Παρόλα αυτά όμω, όπω σα είπα, βγάζει λίγο διαφορετικά τη φράουλα. Τη βγάζει σαν φρούτο φράουλα. Τη βγάζει αυτή τη ξυνάδα τη φράουλα που αφήνει σαν μπέρι που είναι και φράουλα. Και ήταν καλό αυτό, ήταν στα σύντου, το δίνω. Και πάμε να περάσουμε στο κοπέλι. Το κοπέλι μα λέει ότι είναι το παιδί. Στην περιγραφή μα λέει ότι είναι το ιδανικό υγρό για αυτού που κρύβουν ένα παιδί μέσα του. Μαλί τη γριά, καραμέλε, κρέμε, ζούμε ρόλο και τσιχλόφουσκα. Παίρνω τσιχλόφουσκα, παίρνω το δάκινο, παίρνω κάτι γλυκό. Δεν μπορώ να πω ότι παίρνω ξεκάθαρα μαλί τη γριά, καραμέλε κλπ. Και, λοιπά, και παίρνω παιδιά κάτι πάρα πολύ δροσερό και καλοκαιρινό και ολοήμερο. Και αυτό παρότι η περιγραφή μπορεί να θυμίσει πάρα πολλά πάρα πολλέ Αμερικανιέ, α το πούμε σε υγρά. Είναι και αυτό λίγο διαφορετικά δοσμένο. Ε, είναι σαν γεύση, σαν σύνολο λίγο. Είναι αυτό που λέμε, έχει την κρίτη μέσα του. Παιδιά, σα το είπα, πρέπει να τα δοκιμάσετε όλα αυτά τα υγρά για να καταλάβετε τι εννοώ. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα από το σύνολο του υγρού, δηλαδή πολλά πράγματα που αναφέρει δεν μου τα δίνει μέσα και ήθελα να τα πάρω. Μ' άρεσε όμω πάρα πολύ αυτό που μου έδωσε γιατί ήταν γιατί είναι κάτι δροσερό, είναι κάτι ολοήμερο, ζέστε έχουμε. Αρχίζει εδώ ο θερμοσύμφωνο να ανεβάζει τη θερμοκρασία. Και πάμε να βράσουμε στο τελευταίο υγρό τη σειρά στο ταχυνί, στην ταχυνί. Ταχυνί μα λέει λοιπόν ότι είναι το πρωί. Μα λέει ότι είναι ένα μείγμα από τρει διαφορετικέ πεντανόσιμε κρέμε και επίγευση ζαχαρούχου που γάλακτο. Αυτό λοιπόν παιδιά είναι το υγρό το οποίο το περίμενα πώ και πώ. Είμαι σε μια φάση αντερνικό, αντερνικό πότε θα γίνει. Περίμενε, περίμενε υπομονή. Αυτό είναι το υγρό το οποίο θέλει την περισσότερη ρήμανση από όλα. Θέλει σίγουρα το 20 του. Θέλει παιδιά. Μην το βιαστείτε να είστε τη υπομονή. Και παρόλα αυτά ήταν μεγάλη απογοήτευση. Δεν, ε, δεν, παίρνω κρέμες και το γάλα τόσο ξεχωριστά. Τα παίρνω όλα ένα συνολικό πράγμα. Ένα... Δεν μπορώ να πω ότι με ξετρέλανε. Δεν ξέρω ίσως επειδή είχα πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Είχα το έχω στο μυαλό μου με τις κρέμες και το γάλα το είχα πολύ κρεμόδες, πολύ γαλακτόδες, πολύ 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 δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Και εν τέλει αυτό που βγάζει το λόγο να πω ότι δεν μ' αρέσει. Και αυτή η παιδιά είναι σειρά ανέφαλο. 9 πρωτοσύλλε πραγματικά πιάνουν όλου του αντιμιστέ. Έχει καπνικά, έχει γλυκά, έχει φρούτα μέσα, έχει δροσερά. Ε, Όπω σα είπα, πρέπει να τα δοκιμάσετε πραγματικά. Ε, μην βλέπετε τι περιγραφέ και έχετε στο μυαλό σα τα κλασικά, τα αμερικανικά, αυτά εδώ πέρα δεν έχουν συντηρητικά, είναι πιο πιο καθαρά, πιο πιο, πιο... Οι είναι λίγο διαφορετικές, είναι, είναι κάτι το διαφορετικό, της λέω δεν είναι ότι είναι κακό, είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι καλό που είναι κάτι το διαφορετικό, είναι κάτι καινούριο. Εάν βρεθείτε σε μαγαζί που έχει το δοκιμαστήριο, δοκιμάστε τα ούτως ή άλλως, γιατί όπως είχαμε πει, ορισμένα υγρά πρέπει να τα δοκιμάσεις για να λες ότι τα δοκίμασα, ώστε να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη άποψη στο μυαλό σου για μελλοντικές αγορές, για να ξέρει να κρίνει κάποια υγρά κτλ. Θα αφήσω κάτω στην περιγραφή που μπορείτε να τα βρείτε. Θα αφήσω επίση χρόνο ορίμανση για το κάθε υγρό ώστε να το πάρετε πιο στα πιο ολοκληρωμένα. Να σα δώσω τι είναι να σα δώσει. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Wissing και τον Νικόλα που μου τα στείλε. Και όχι μόνο αυτά, και ιδιαίτερα και για τη Ρακή, η οποία ήταν. Κάτσε καλά. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αν σα άρεσε, τι πρέπει να κάνετε. Αν δεν σα άρεσε, πάλι ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Γεια σα.